δικαιοσύνη, έχει αλλάξει αυτό το καθεστώς. Να ξεκινήσουμε αυτό. Έχει αλλάξει αυτό το καθεστώς. Άλλαξε. Άλλαξε με υπουργική απόφαση που εκδόθηκε. Θα υπάρχουν εισιτήρια στην ίδια τιμή. Είναι, συγγνώμη που χαμογελάω, αλλά είναι παράδοξο πραγματικά. Και θα δέχονται τα μηχανήματα μόνο κέρματα του 1 ευρώ, των 2 ευρώ και των 50 λεπτών για το μειωμένο εισιτήριο. Μάλιστα. Κύριε Σπίρτζη, εντάξει, η ιστορία του Άστιν είναι μεγάλη και θα έχει και συνέχεια από ό,τι καταλαβαίνω. Όλες οι μεταφορές έχουν μεγάλη ιστορία. Επειδή μιλάμε για τα εισιτήρια στη Θεσσαλονίκη, υπάρχει το ηλεκτρονικό εισιτήριο, ναι. Το οποίο από τους περισσότερους που έχω συνομιλήσει είναι μια θετική απόφαση, γιατί είναι ένας εξυγχρονισμός, είναι μια νέα εποχή. Όμως υπάρχουν καταγγελίες, οι συνδικαλιστές, για ταλαιπωρία. Βλέπουμε στα δελτία ειδήσεων, βλέπουμε ρεπορτάζ ότι υπάρχουν προβλήματα στην έκδοση, ουρές, ταλαιπωρία. Τι γίνεται? Δεν ήμασταν έτοιμοι να το εφαρμόσουμε? Όχι βέβαια. Υπήρχε μια προετοιμασία αρκετά καλή. Υπήρχε κολλησιεργία από συγκεκριμένους κύκλους. Ποιοι είναι αυτοί οι κύκλοι? Υπήρχε καθυστέρηση, θα σας πω. Υπήρχε μεγάλη καθυστέρηση από το να εκπαιδευτεί το προσωπικό μέχρι να ξεκινήσει η εφαρμογή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Υπήρχαν διάφορες διαδικασίες από την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων που έπρεπε να καλυφθούν. Να σας πω ένα παράδειγμα. Η αρχή προστασίας ήθελε οι κάρτες, οι προσωποποιημένες κάρτες, να μην μπορούν να ταχυδρομηθούν, ώστε να μην υπάρχει ηλεκτρονικό αρχείο που θα συνδέει το όνομα με τη διεύθυνση του παραλήπτη. Δεν επέτρεψαν γι' αυτό το λόγο να γίνει μια διαδικτυακή εφαρμογή και να αποστέλλεται ταχυδρομικά. Απαιτούσε αυτοπρόσωπη παρουσία. Για την κάρτα. Για την κάρτα. Σας φαίνεται παράλογο, Ναι, γιατί όποιος συναλλάσσεται με τις τράπεζες, ναι, ξέρει ότι όλη αυτή η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλοποιημένη και με τις πιστωτικές κάρτες. Είναι παράδοξο, γιατί υπάρχει μια επιλεκτικότητα στην αρχή προσωπικών δεδομένων. Δηλαδή, στις τράπεζες επιτρέπεται, στους δημόσιους οργανισμούς απαγορεύεται και αλλού απαγορεύεται. Αλλά από τη στιγμή που έτσι αποφάσισε η ανεξάρτητη αρχή, αυτό ακολουθήσαμε εμείς. Και αυτή είναι και η απάντηση σε όσους γύρουν ερωτήματα. Αν υπάρχουν προσωπικά δεδομένα, αν παρακολουθείτε ένας πολίτης με μια κάρτα που πηγαίνει, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Είναι σε απόλυτη διαφάνεια και καλούμε όποιον θέλει να έρθει να ελέγξει και να δει πώς λειτουργεί όλο αυτό το σύστημα. Αυτό έχει προκαλέσει και μεγάλη καθυστέρηση. Έχει προκαλέσει και την ελπίδα όποιων κυκλωμάτων ήθελαν να διαθέσουν ή να συνεχίζουν να διαθέτουν, για την ακρίβεια, πλαστά εισιτήρια και πλαστά σκάφη. Δηλαδή για το χάρτινο το εισιτήριο και όλη αυτή την ιστορία με τα πλαστά εισιτήρια, τα οποία βεβαίως είναι στη δικαιοσύνη, έτσι. Βεβαίως, είναι δύο διαφορετικές υποθέσεις. Ελπίζω η δικαιοσύνη κάποια στιγμή να τις συσχετήσει. Δηλαδή, κύριε Σπίτση, μας λέτε ότι λειτουργούσε ένα κύκλωμα εντός των αστικών συγκοινωνιών. Βέβαια. Μα αποκαλύφθηκε αυτό. Δεν είναι ένα κύκλωμα. Ήταν ένα κύκλωμα μέσα στις αστικές μεταφορές, που πιάστηκαν συγκεκριμένα στελέχη της ΤΑΣΕ να διακινούν και να πουλάνε μέσα από τους σταθμούς πλαστές κάρτες και πλαστά εισιτήρια. Και μία δεύτερη υπόθεση είναι ένα εργοστάσιο που τύπωνε πλαστές κάρτες και πλαστά εισιτήρια. Οργανωμένο. Το έγκλημα. Βεβαίως. Και κανείς δεν ήξερε τίποτα. Επομένως, είναι προφανές ότι όταν θέλεις για μία φορά να επανεκδώσεις όλες τις κάρτες, δεν θα ξαναταλαιπωρηθεί κανείς, δεν θα ξαναπάει στον κισέ για να στηθεί στην ουρά να πάρει κάρτα κάθε μήνα, όπως γινόταν μέχρι τώρα. Μόλις πάρει αυτή την κάρτα, μετά είσαι στα αυτόματα πολιτήρια, είτε μέσω του διαδικτύου θα μπορεί να τη φορτίζει. Προφανώς θα έχουμε ταλαιπωρία κάποιες μέρες. Προτιμώ και μιλάω πολύ ειλικρινά να πούμε στους πολίτες να κάνουν μια έκκληση, να υπάρχει υπομονή αυτές τις μέρες. Παραδέξτε ότι υπάρχουν προβλήματα. Μα γίνεται να μην υπάρχουν προβλήματα. Για ποιο λόγο τότε, κύριε Υπουργέ, 200... δεν πήγε λίγο παραπίσω η έναρξη αυτής της διαδικασίας λεφτά, για να μην ταλαιπωρηθούν οι πολίτες? Διότι τα χρήματα που θα έχαναν οι αστικές συγκοινωνίες αυτόν ένα μήνα και κάθε μήνα που περνούσε είναι μερικές δεκάδες εκατομμύρια. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι κάποιοι ευελπιστούσαν ότι θα πάει παραπίσω για να συνεχίζουν τη δράση τους. Και το τρίτο, κατά τη γνώμη μου, πολύ σημαντικό είναι ότι υπάρχουν εκείνες οι διαδικασίες. Ήδη με έναν τρόπο που βρήκαμε από το Υπουργείο μπορούν να μην ταλαιπωρούνται οι πολίτες. Με ένα φάκελο που θα γράφει τη διεύθυνσή τους και το ονοματεπώνυμό τους και τα απαραίτητα στοιχεία, που είναι μια φωτογραφία,
η προηγούμενη κάρτα τους. Ο αριθμός ΑΜΚΑ είναι αριθμός αυτά που ΑΜΚΑ είπαμε προηγουμένως. Και ένα κωδικό που τυπώνουμε από την ιστοσελίδα του ΟΑΣΑ. Μπορεί κάποιος να μην ταλαιπωρηθεί, να αφήσει το φάκελο εκεί και να ταχυδρομηθεί. Επομένως, μας λέτε ότι σιγά σιγά όλα αυτά τα προβλήματα θα αρχίσουν να ελαχιστοποιούνται μέχρι να υπάρξει μια ομαλή μετάβαση στο Έχετε ηλεκτρονικό εικόνα εισιτήριο. Του χρονικού Έχουν διαστήματος μέσα στιγμής, στο οποίο θα ομαλοποιηθεί. Έχουν βγει μέχρι στιγμής 32.000 κάρτες. Έχουμε ακόμη δύο εβδομάδες, δυόμιση για τις υπόλοιπες. Έχει δοθεί εντολή στάση να έχει προσωπικό, ώστε όσοι δεν προλάβουν από τις ειδικές ομάδες, τους συμπολίτες μας που έχουν ειδικά προβλήματα ή άλλους και δεν έχουν βγάλει, να διευκολύνονται για τον επόμενο καιρό. Επομένως, θα προχωρήσουμε κανονικά για να μην επιτρέψουμε τη συνέχιση της δράσης αυτής. Κύριε Σπίτση, αυτό είναι το ηλεκτρονικό εισιτήριο, όμως φέρνετε... Το ηλεκτρονικό εισιτήριο είναι μια εφαρμογή που απευθύνεται σε 2,5 εκατομμύρια πολίτες κάθε μέρα. Δεν είναι μια πλατφόρμα μερικών δεκάδων πολιτών. Απευθύνεται σε 2,5 εκατομμύρια πολίτες με εκατοντάδες χιλιάδες ηλεκτρονικές κάρτες και εκατοντάδες χιλιάδες εισιτήρια. Έτσι δεν είναι μια πλατφόρμα μικρή. Αυτό είναι το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Όμως, κύριε Σπίτση, φέρνετε ένα νομοσχέδιο στη Βουλή που έχει να κάνει με τις μεταφορές, έχει να κάνει με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Βγήκε, ίσως σηκώθηκε πολύ σκόνη σε σχέση με τη λειτουργία των ταξί, της παροχής υπηρεσιών και όλα αυτά, πλατφόρμες και όλα αυτά. Θα το συζητήσουμε γι' αυτό. Όμως, φέρνετε αλλαγές στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλαγές στον τρόπο επιβολής προστήμων. Τι αλλάζεται, ποιο είναι αυτό το νομοσχέδιο, πότε έρχεται και ποιες είναι οι σημαντικές αλλαγές. Θα παρουσιαστεί, πιστεύουμε ότι θα ολοκληρωθεί μέσα στην εβδομάδα και θα το παρουσιάσουμε στους πολίτες. Ο στόχος μας είναι να οικοδομήσουμε μαζί με τους πολίτες ένα νέο κοινωνικό κώδικα αξιών και ένα νέο κώδικα κοινωνικής συμπεριφοράς. Δηλαδή, που σημαίνει στην πράξη τι? Σημαίνει στην πράξη ότι υπάρχουν παραβάσεις οι οποίες δεν θα έχουν πρόστιμο. Θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα ότι οι παραβάσεις αυτές δεν είναι θέμα τιμωρητικό να πληρώνει κανείς πρόστιμο. Αλλά είναι έχουν θέμα παιδείας, οδηγικής παιδείας. Με την παιδεία μας, έχουν να κάνουν με την κοινωνική συμπεριφορά μας, έχουν να κάνουν με την ασφάλεια και τη συχνότητα των ατυχημάτων που μπορούν να προκληθούν. Θα έχουν διοικητική ποινή όμως, έτσι? Θα έχουν την πρώτη φορά αφαίρεση της άδειας οδήγησης και των πινακίδων κυκλοφορίας. Αφάνεται σε τι παραβάσεις, αλλά για δύο μήνες, θα σας πω. Και τη δεύτερη φορά θα έχουν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και στη συνέχεια θα καλείται κάποιος να ξαναδώσει για να αποκτήσει την άδεια οδήγησης. Να ξαναδώσει εξετάσεις για άδεια οδήγησης. Ναι. Δηλαδή, αν το αφαιρεθεί δύο φορές το δίπλωμα. Ακριβώς. Και αυτό γίνεται γιατί πρέπει όλοι να καταλάβουμε, και όταν λέω όλοι εννοούμε όλοι, και εγώ και εσείς και όλοι, ότι υπάρχουν πραγματικά συμπεριφορές, κακές συνήθειες που σαν μια πρέπει να τις ξεπεράσουμε, και αυτό πρέπει να γίνει αμοιβαία και από το κράτος, που πρέπει να έχει το απαραίτητο πλαίσιο, τις απαραίτητες υποδομές, και από τους πολίτες. Ποιες είναι αυτές οι παραβάσεις, κύριε Υπουργέ, που μπορούν να ισχύσουν διοικητικά πρόστιμα και όχι οικονομικά? Μερικά παραδείγματα. Το να παρκάρουμε πάνω σε διαβάσεις για τα άτομα με ειδικά κινητικά προβλήματα, υπάρχει θέμα. Το να πηγαίνουμε το αυτοκίνητό μας και να ρίχνουμε έξω το τσιγάρο, το λέω επειδή είμαι βαρύς καπνιστής και μπορεί να το κάνω κι εγώ πολλές φορές, και να καίμε τον άνθρωπο που είναι πάνω στη μοτοσυκλέτα ή τον άνθρωπο που είναι στο πίσω αυτοκίνητο, είναι μια αντικοινωνική συμπεριφορά. Δηλαδή, αυτές οι αντικοινωνικές συμπεριφορές που περιγράφετε θα έχουν την μηδενική αποτύπωση του προστίμου, ας πούμε, αλλά το διοικητικό θα είναι η αφαίρεση διπλώματος. Επί της ουσίας, ακριβώς. Σε αυτές τις περιπτώσεις που λέτε. Ναι. Τι προσπαθούμε να κάνουμε? Προσπαθούμε να κατηγοριοποιήσουμε τα πρόστιμα, γιατί μέχρι τώρα ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας για κάθε παράβαση είχε ένα δικό του πρόστιμο. Άρα τα κατηγοριοποιούμε. Έχουμε τρεις κατηγορίες μικρής, μεσαίας και υψηλής επικινδυνότητας και έχουμε δύο πρόσθετες κατηγορίες που είναι αντικοινωνικής συμπεριφοράς και συχνής πρόκλησης ατυχημάτων. Το κινητό, παραδείγματος χάρη, μπορεί να προκαλέσει μικρά ή μεγάλα ατυχήματα, αλλά πολύ συχνά. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Θα μπει σε αυτή την κατηγορία που μας περιγράψατε. Θα μπει στην κατηγορία συχνής πρόκλησης ατυχημάτων, βεβαίως. Και έχει μία σειρά από
άλλες προβλέψεις στο σχέδιο νόμου και για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Παραδείγματος χάρη, πρέπει να χτυπήσουμε σαν κοινωνία τη λογική «έχω λεφτά, πληρώνω και παρανομώ». Δηλαδή? Δεν το έχετε ακούσει ποτέ αυτό? Το έχουμε ακούσει. Ωραία. Άρα πώς θα γίνει αυτό? Άρα θα μειωθούν πολύ τα πρόστιμα και θα υπάρχει μία προσάυξη ανάλογα με το εισόδημα του κάθε συμπολίτη μας. Εισοδηματικά κριτήρια λοιπόν στην επιβολή των πρόστιμων. Σε όλα είναι... τα πρόστιμα ή σε συγκεκριμένα? Θα σε όλα. Σε όλα, σε όλα τα πρόστιμα. Και αυτό πρακτικά πώς θα γίνεται? Δηλαδή πώς θα ταυτοποιεί κάποιος εμένα ότι έχω το χ εισόδημα και τις μέρες κάποιο άλλο? Θα το ταυτοποιεί το Υπουργείο Οικονομικών από το τάξης. Θα πληρώνεται ένα πρόστιμο που θα είναι η βάση για όλους και από εκεί και πέρα θα υπάρχουν προσαυξήσεις. Και δηλαδή, το πρόστιμο λοιπόν θα επιβάλλεται πώς? Θα αποστέλλετε ταχυδρομικός? Θα αποστέλλετε στην εφορία. Δηλαδή θα σε γράφει ο τροχονόμος, αλλά το πρόστιμό σου θα έρχεται στο σπίτι αφού θα γίνει η διασταύρωση αυτό που λέτε με τάξεις, με το εισόδημα. Αυτό θα υπάρχει ένα συντελεστής, κάτι το έχετε συγκεκριμενοποιήσει? Θα βγουν, όχι, γιατί γι' αυτό το θέμα πρέπει να γίνει μια μεγάλη διαβούλευση και για την κατηγοριοποίηση των παραβάσεων. Με την επιτροπή, τη θεσμική επιτροπή που υπάρχει για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Είναι πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει. Είναι εκατοντάδες, να μην πω χιλιάδες παραβάσεις. Και δεν μπορεί για κάθε μία από τις χιλιάδες παραβάσεις να έχουμε ένα διαφορετικό πρόστιμο και μια διαφορετική αντίληψη για να μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητό και στον οδηγό και στον πολίτη τι παράβαση. Άλλες αλλαγές που θα κάνετε στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, θα αυξηθούν τα όρια ταχύτητας σε κάποιους δρόμους? Αυξάνονται τα όρια ταχύτητας. Επιτέλους αποκτάμε κώδικα οδικής κυκλοφορίας για τα ποδήλατα. Σήματα για τα ποδήλατα. Δεν έχουμε ποδηλατόδρομους, ωστόσο, κύριε Υπουργέ. Σε πολλά σημεία που έχουμε πάντως ποδηλατόδρομους. Είναι λίγα τα σημεία, παρόλο που τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι ποδηλάτες. Ναι, είναι όμως αμαρτία από το Θεό όταν γίνονται τέτοιες υποδομές και υπάρχει και τέτοια, αν θέλετε, ζήτηση από τους πολίτες και ζήλος να μην έχουμε κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να μην έχουμε σήματα, να μην έχουμε παιδεία για τα ποδήλατα. Τι άλλα προβλέπει το νομοσχέδιο αυτό? Το νομοσχέδιο προβλέπει ηλεκτρονικά συστήματα για την έκδοση πινακίδων, να φύγουμε από τη λογική που υπήρχε του γκισέ. Α, θα το κάνεις ηλεκτρονικά, έτσι? Βεβαίως. Όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο δηλαδή, έτσι? Ναι, ναι. Εντάξει, δεν γίνεται σε όλο τον κόσμο. Όχι, συμφωνώ, ναι. Όπως όλο... Αλλά γίνεται σε πολύ καλυπτυμένες χώρες. Όπως όλο τον κόσμο δεν γίνεται να υπάρχουν κυκλώματα έξω από τα γραφεία των περιφερειών για να βγάζουν πινακίδες και να λειτουργούν. Καλά, εντάξει, ως ενδιάμεσους μεταξύ του πολίτη και του κράτους. Σε αυτό το θέμα ούτε διπλώματα δεν τυπώνονται πια. Έχουμε φωτοτυπίες των αδειών. Έχουμε φωτοτυπίες. Έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Θα θεσπίζεται η έκδοση πιστοποιητικού από τον κατασκευαστικό οίκο ή από τον επίσημο αντιπρόσωπό του για τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, γιατί θέλουμε να δώσουμε ένα πραγματικό χτύπημα στα λαθρέα αυτοκίνητα ή στα πειραγμένα αυτοκίνητα. Λέει, θα υπάρχει μια πλατφόρμα που θα ελέγχει κάποιος το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο? Λέω ότι όποιος εισάγει αυτοκίνητο θα πρέπει να έχει καταβάλει δύο έγγραφα. Το ένα θα είναι από τον κατασκευαστικό οίκο ή τον αντιπρόσωπό του ότι είναι αυτό το αυτοκίνητο, αυτός ο αριθμός πλαισίου, αυτά τα κυβικά και αυτά τα χιλιόμετρα έχουν γίνει στην τελευταία συντήρηση από το κταίο της χώρας που έρχεται. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα ανθρώπων που έχουν αγοράσει ακριβά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και δεν βρίσκουν τίποτα. Είναι σαν να μην υπάρχει αυτό το αυτοκίνητο. Μάλιστα. Και βέβαια δεν υπάρχει κανείς να τους αποζημιώσει. Ορίζεται και αυτό. Και προφανώς υπάρχουν πάρα πολλές τομές. Στις δεκαετίες που πέρασαν, στον χώρο των μεταφορών, έχει χτίσει ο παλαιοκομματισμός πάρα πολλά μαγαζάκια ή μαγαζάρες για να εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα. Δηλαδή, έχετε εικόνα για τις άδειες για τα τουριστικά λεωφορεία ανοιχτού τύπου? Για τα τρενάκια, τα τουριστικά. Για τα τρενάκια υπάρχει ένα θέμα. Ποιος παίρνει την άδεια, πώς την παίρνει αυτή την άδεια, γιατί δεν μπορείτε κι εσείς να πάρετε μια τέτοια άδεια? Και... Είναι κλειστό επάγγελμα, είναι πώς είναι δηλαδή? Τι... Είδατε, έχουν μια επιλεκτικότητα. Μονοπόλιο, τι γίνεται? Είχαν μια επιλεκτικότητα στα κλειστά επαγγέλματα. Μια επιλεκτικότητα. Σε κάποια αποδομούσαν την κοινωνία και τα επαγγέλματα και σε κάποια δημιουργούσαν τις συνθήκες ώστε κάποιοι να απολαμβάνουν κέρδη εκατομμυρίων. Ναι, όμως, κύριε Σπίτσα, έχουμε μονοπόλιο. Ναι, από την άλλη σας κατηγορούν ότι είσαστε κατά του εξυγχρονισμού των υπηρεσιών και των μεταφορών. Για παράδειγμα, Taxi Beat, πλατφόρμες, ότι δεν αφήνεται... Αυτό είναι πολύ ωραίο παράδειγμα που φέρνετε.
Αν θυμάμαι καλά, δύο μέρες η Νέα Δημοκρατία και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που την υπηρετούν έπαιζαν ότι είμαστε εναντίον των νέων τεχνολογιών και δύο μέρες μετά που πήγαμε να εφαρμόσουμε το ηλεκτρονικό εισιτήριο ήμασταν, να μην πω τώρα ναι, τι κύριε Σπίτζη, όμως ο κόσμος μας ακούει. Τη μια μέρα ήμασταν υπέρ των συντεχνιών και των ταξί. Την άλλη μέρα ήμασταν εναντίον των συντεχνιών και αντεργατικοί. Η αίσθηση που υπάρχει, κύριε Υπουργέ, έχουν μπερδευτεί λίγο στη γραμμή του. Είναι ότι η κυβέρνηση είναι εναντίον του εξυγχρονισμού αυτού που λέει ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, γιατί δεν θέλει να υφίσταται, να υπάρχει στην Ελλάδα με την μορφή που υπάρχει η TaxiBit. Μιλάμε για αυτή την εφαρμογή. Για όνομα του Θεού. Και, που μάλιστα, τη γνωρίζουμε όλοι και τη χρησιμοποιούμε οι περισσότεροι. Αυτό είναι μια μαύρη. Ταξί. Μία μαύρη προπαγάνδα. Η TaxiBit μπορεί να πει κανείς και άλλες εφαρμογές, γιατί δεν είναι μοναδική εφαρμογή. Δεν είναι κάποια καινοτομία που λέμε είναι μοναδική, έτσι. Πραγματικά έχει εισφέρει πολύ καλές υπηρεσίες στους πολίτες και ευκολία. Και άλλες εφαρμογές που υπάρχουν διαδικτυακές. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η TaxiBit, η Bit, δεν πρέπει να έχει, η Uber, ακόμη χειρότερα, mm-hmm. Δεν πρέπει να έχει έδρα στην Ελλάδα. Έχει έδρα στην Ελλάδα. Δεν έχει έδρα. Εσάς σας ρωτάω. Έχει έδρα. Εσείς δεν είσαστε το αρμόδιο υπουργείο. Πού περνάνε αυτές οι... Υπάρχει λοιπόν... Δεν περνάνε. Υπάρχει από λοιπόν... Από πού περνάνε. Από το μια γκρίζα ζώνη. Από πουθενά. Υπάρχει μια γκρίζα ζώνη. Δηλαδή, συγγνώμη, κύριε Σπίτζη, ναι. Αναπτύσσει μια δραστηριότητα. Ναι. Όχι για το εξωτερικό, αλλά για τις εσωτερικές μεταφορές. Για εδώ. Και δεν υπάρχει πουθενά κάποια έδρα. Πουθενά. Δεν υπάρχει... Πουθενά. Η Uber δεν υπάρχει. Πρώτη φορά που ακούσαμε εμείς ποιος είναι ο διευθυντής της Uber ήταν από τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κυρανάκη, πριν λίγες μέρες. Ο κύριος Μητσοτάκης βγήκε επίσημα και έκανε δηλώσεις υπέρ της Bit. Άρα θα μας απαντήσει είτε ο εκπρόσωπος της Bit, που δεν κρύβεται ο άνθρωπος, είτε ο κύριος Μητσοτάκης, αν η Bit έχει έδρα εδώ. Όμως, αν μια στιγμή, γιατί επικαλείται αυτή η εταιρεία, ότι έχει τάξει ποιος είναι ο μηχανισμός που ελέγχει αν συνεργάζεται μεταξύ. Τουλάχιστον αν είναι κόβει... συνδρομητές, επαγγελματίες. Αυτό φαίνεται στην πλατφόρμα. Πού το ξέρετε? Ναι, δεν είμαι εγώ. Εσείς πρέπει να το ελέγξετε όμως. Πώς θα το ελέγξετε? Η πολιτεία. Εμπειρικά, η πολιτεία, λοιπόν, υπάρχουν, ακριβώς. Υπάρχουν συνδρομητές, οδηγεί ταξί. Υπάρχουν. Αλλά δεν ελέγχεται από πουθενά. Γίνεται έλεγχος. Αυτό... Γιατί δεν μπορεί μια περισσία. Έλεγχος μεταξύ τους. Εννοώ τουλάχιστον γίνεται έλεγχος από την εταιρεία προς τους οδηγούς ταξί για να τους εντάξει το σύστημα. Δεν μπορεί λοιπόν μια πολιτεία που σέβεται τον εαυτό της να μην ελέγχει αυτό που λέτε ή που επικαλείται η εταιρεία, γιατί αύριο μια άλλη εταιρεία μπορεί και να μην το τηρεί αυτό, όπως το κάνουν άλλοι. Η Uber, για παράδειγμα, καταστρατηγεί τον νόμο για το ταξί. Και είναι απορίας άξιων να δούμε αν αυτές οι εταιρείες κόβουν αποδείξεις, πληρώνουν φόρους, πληρώνουν ΦΠΑ και όλα τα υπόλοιπα κόβουνε, που έχουν υποστεί όλοι. Δεν κόβουν. Εσείς, κύριε Βασιλόπουλε, λέτε να κόβουν. Δεν ξέρω, για το Υπουργείο Οικονομικών δεν ξέρει. Για ρωτήστε έναν πολίτη. Όταν μπαίνει σε ένα ταξί που έχει δεν καλέσει. Δεν έχει γίνει ποτέ έλεγχος δηλαδή, σε αυτή την. Ποτέ και υπήρχε σκόπιμα. Γιατί δεν πάει υπήρχε να κάνει σκόπιμα από τη Νέα Δημοκρατία γκρίζα ζώνη. Ξέρετε, για να κάνει έλεγχο στην Uber, ας πούμε, πρέπει να έχει κέντρα στην Ελλάδα. Πού θα πάει να κάνει έλεγχο το Υπουργείο Οικονομικών? Άρα λοιπόν αυτός είναι ένας τρόπος με το να μην έχουν έδρα στη χώρα δραστηριοποίησης, να μην ελέγχονται από τις αρμόδιες Βεβαίως, αρχές. Δεν μπορούσε να ελεγχθεί από πουθενά η δράση αυτών των εταιριών, όχι μόνο φορολογικά και γενικότερα. Mm-hmm. Επομένως δεν λέτε να μην υπάρχουν αυτές οι εταιρείες, γιατί αυτό μειώνονται και θέσεις εργασίας ευρύτερα. Και άτομα έτσι, του στενού περιβάλλοντος μου. Βεβαίως, έρχονται και άτομα του στενού περιβάλλοντος μου και μου λένε γιατί κλείνουμε τις πλατφόρμες. Mm-hmm. Δεν κλείνουμε κάποια πλατφόρμα. Και μερικά από αυτά που είδα που ανακοίνωσε και η Bit στο σελίδα της, παρότι στην αρχή το άλλαξε, το Υπουργείο δεν έχει βγάλει κάποιο σχέδιο νόμου, ήταν επίσημα είτε επίσημα. Mm-hmm. Βασίστηκε όλο αυτό σε ένα δημοσίευμα γνωστής εφημερίδας της Νέας Δημοκρατίας. Όχι, δεν υπάρχουν εφημερίδες της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχουν. Αυτή η Νέα Δημοκρατία τώρα έχει δικά της μέσα. Εντάξει, όχι. Έχει δικά της. Εγώ, εγώ το παίρνω αυτό. Εντάξει, να σας πω κάτι. Υπάρχουν τα κατονομάζω και από την άλλη πλευρά λένε ότι υπάρχουν μέσα που είναι της κυβέρνησης. Ναι, ας μην τώρα σε αυτή τη διαδικασία. Κομματικά όργανα στον τύπο δεν υπάρχουν. Παίζουν τον επίσημο ρόλο του γραφείου τύπου της Νέας Δημοκρατίας συγκεκριμένα μέσα και συγκεκριμένοι όμιλοι. Μάλιστα. Επομένως, να. Γιατί εκεί βασίστηκε μέχρι και ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και οι ανακοινώσεις της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με ένα νομοσχέδιο που ποτέ το Υπουργείο δεν έδωσε ούτε άτυπα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας στην πρώτη είδηση και πάμε γρήγορα.